Μακάρι όλες οι ειδήσεις να έχουν αυτή την κατάληξη εδώ με τον πατέρα της μικρής Μαρίας, τον Νικόλα τον Κωνσταντίνου. Καλώς ορίσατε, κύριε Κωνσταντίνου. Καλημέρα σας. Χαίρομαι που τα λέμε από κοντά. Επίσης, καλημέρα στους τηλεθεατές σας. 17 του μήνα είχατε πάρει τη Μαρία στο Μακάριο, σωστά? Ξεκινήσαμε από το Γενικό Νοσοκομείο Πρώτες Βοήθειες, όπου εκεί μας επαρέλαβαν οι εφημερεύων γιατροί. Βλέποντας την κατάσταση της Μαρίας, αμέσως πέσαν πάνω της. Γιατί όντως φαίνεται ότι ήταν κρίσιμη κατάσταση. Απευθείας το ίδιο βράδυ μεταφέρθηκε στο Μακάριο, όπου εκεί την ανέλαβαν οι γιατροί της εντατικής. Και σας έλεγαν ότι ήταν δύσκολα τα πράγματα? Ήταν φαίνεται. Δηλαδή, ακόμα και εμείς που δεν κατέχουμε κάτι από ιατρική, βλέπαμε ότι το μωρό μας έσβηνε σιγά-σιγά. Έκαναν ό,τι μπορούσαν στην Κύπρο. Βλέπαμε τους γιατρούς, είχαμε συνεχής ενημέρωση. Αλλά η κατάσταση ήταν... Ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πάρα πολύ δύσκολη και πάρα πολύ κρίσιμη. Και ενημερώθηκε η κυρία Γιαννάκη πότε? Η κυρία Γιαννάκη, αν δεν κάνω λάθος, ενημερώθηκε από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, πήγαμε Σάββατο νύχτα, Κυριακή, Δευτέρα, ήδη γνώριζε για την Μαρία. Και ήταν σε συζητήσεις για τα επόμενα βήματα που έπρεπε να ακολουθηθούν και αν έπρεπε όντως το μωρό να διακομιστεί στο εξωτερικό. Και 21 του μήνα είχε ληφθεί απόφαση ότι φεύγεται αμέσως για Ισραήλ. Φεύγουμε αμέσως για Ισραήλ. Ήταν μια απόφαση δύσκολη, γιατί η κατάσταση της Μαρίας στις 21 του Δεκέμβρη ήταν τέτοια, η οποία δεν εξασφάλιζε την σίγουρη διακομή δίνηση στο Ισραήλ. Δηλαδή δεν ήταν σίγουρα θα αντέχε το ταξίδι. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Ήταν έναν ρίσκο το οποίο ανέλαβαν και με επικεφαλή την κυρία Γιαννάκη, η οποία υπέγραψε και συνένεσε στο να μεταφερθεί το μωρό στο εξωτερικό. Αλλά διαβεβαιώσαν μας που πριν ότι έρχονται από το Ισραήλ με τα κατάλληλα μηχανήματα, αλλά δεν γνωρίζουμε αν θα μπορέσει τελικά να ταξιδέψει. Λέτε ρίσκο, γιατί και οι γιατροί φαντάζομαι σας μετέφεραν μια πολύ δύσκολη εικόνα για πάρα την μικρή Μαρία. Πάρα και έπρεπε κάποιος να πάρει το ρίσκο και το πήρε η κυρία Γιαννάκη για να στείλει το παιδί στο Ισραήλ. Ήσασταν και εσείς μαζί στο ασθενοφόρο πηγαίνοντας στο Ισραήλ ή πήγε μόνο του το μωρό? Για να ταξιδέψουμε πρέπει να κάνουμε τεστ κορονοϊού. Α, ναι, το θυμάμαι αυτό, ναι, έχετε δίκιο, ναι. Και από το πουθενά βρέθηκα και εγώ και ο σύζυγός μου θετική. Ασυμπτωματική, δεν είχαμε κανένα σύμπτωμα, αλλά βρεθήκαμε θετική. Και μπήκε η κουνιάδα σας, αν δεν κάνω λάθος? Είναι η αδερφή μου. Η αδερφή σας, ναι. Ήρουνα του μωρό. Και μπήκε κανονικά στο ασθενοφόρο, στο αεροσκάφος και πήγε εκεί. Πήγαν με αεραμπουλάν στο Ισραήλ και μετά απευθείας στο ΣΥΠΑ, τον Τελασσομέρτο. Και έμεινε εκεί η αδελφή σας πόσο καιρό? Έμεινε μέχρι να ελευθερωθούμε εμείς από τον κορονοϊό. 26 του Δεκέμβρη πήγαμε εμείς στο νοσοκομείο. Εκείνα από 21 μέχρι 26, εσείς στην Κύπρο, το μωρό στο Ισραήλ, η αδελφή σας να ενημερώνει και να σας λέει τι? Ό,τι μπορούσε και εκείνη να καταλάβει κάτω από τούντες συνθήκες. Ήταν πρωτόγνωρης, η Μαρία βρίσκεται σε ένα δωμάτιο που ήταν γεμάτο με μηχανήματα. Ερωτούσαν τους γιατρούς και ό,τι της έλεγαν οι γιατροί μετέφερνε μας. Ήταν πάρα πολλά δύσκολα. Δηλαδή όταν πήγατε στο Ισραήλ, οι γιατροί σας είπαν ότι είναι μάχη που μπορεί να κερδιθεί ή ήταν απεσιόδοξοι? Απεσιόδοξοι δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Ναι. Έδειξαν χωρίς όμως από την άλλη να είναι και υπεραισιόδοξοι. Θυμούμε χαρακτηριστικά καθημερινά μας έλεγαν βήμα-βήμα. Έκαναν κάτι, δοκιμάζαν κάτι και περιμέναν να δουν την αντίδραση. Ποτέ δεν μας έδωσαν την εντύπωση ότι η Μαρία να γίνει καλά, αλλά ποτέ όμως δεν μας απέτρεψαν και στο ότι η Μαρία δεν θα γίνει καλά. Βλέπαν την κάθε μέρα ξεχωριστά. Ήταν σε καταστολή το μωρό? Για 1,5 μήνα. Για 1,5 μήνα σε καταστολή, εσείς δίπλα της ή απαγορευόταν? Δίπλα της 24 ώρες το 24ωρο. Κάνα αλλάζα διβάρδιες φαντάζομαι με τη σύζυγο. Και οι δύο. Και οι δύο. Α, και οι δύο 24 ώρες το 24ωρο ήμασταν δίπλα της. Και 1,5 μήνα μετά σας λένε ότι πλέον θα την ξυπνήσουμε. Ναι. Ναι. Χωρίς να μας πούν ότι διαφεύγει των κινδυνών, σιγά σιγά φαίνεται η πρόοδος της Μαρίας. Και έδωσαν τους το δικαίωμα να την ξυπνήσουν, να σταματήσουν έτσι κάποια κατασταλτικά, προσπαθώντας και δοκιμάζοντας να την ξυπνήσουν, να την επαναφέρουν, να δουν σε ποια κατάσταση βρίσκεται το μωρό. Αντιδράσεις, ερεθίσματα και όλα. Ακριβώς. Και είδατε σιγά σιγά ότι
η ελπίδα μεγάλωνε. Ακριβώς αυτό που λες, Νικητά μου, αλλά σε δύο-τρεις περιπτώσεις αυτής όλης της περιπέτειας, ενώ το άμα που μεγάλωνε η ελπίδα, κάτι συνέβαινε που στην κατάσταση της Μαρέσα φυσιολογικών και επιστρέφαμε πίσω. Κάτι πήγαινε στραβά, κάτι και, πήγαινε ξανά στραβά αρχή, και ξανά ναι. από την αρχή. Ένα μήνα ακριβώς μετά που επήγαμε, στις 17 του Γενάρη, χρειάστηκε, ενώ είχε βγει από το ΕΚΜΟ, το μηχάνημα το οποίο... Αυτό με το αίμα από μάλιστα. Ακριβώς, ναι. Χρειάστηκε να ξαναμπεί. Που ήταν κάτι το οποίο ήταν πολλά δύσκολο. Πολύ δύσκολο να μπορεί ένα μωρό, ένας φαντάζομαι οποιοσδήποτε άνθρωπος, να βγει από το μηχάνημα το συγκεκριμένο και μετά να ξαναμπεί. Είναι κάτι το οποίο έχει τη δυνατότητα να μπαινοβγαίνει. Ναι, σίγουρα είναι μια δύσκολη και φαντάζομαι δύσκολη πάρα πολύ και χρονοβάρα διαδικασία. Υπήρχε η πιο δύσκολη μέρα που είπατε. Ίσως η δεδομένη, η συγκεκριμένη νύχτα να ήταν η πιο δύσκολη. Γιατί ήταν εκεί που αναπτυρώνονται οι ελπίδες σου, είναι εκεί που βλέπεις το φως στο τούνελ και ξαφνικά. Συμβαίνει κάτι και ξαναστρέφεται πίσω. Και είναι εκεί που τα λεπτά είναι αιώνες. Αιώνες. Πραγματικά αιώνες. Θυμόμαι εκείνη τη νύχτα, νομίζω δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ. Και πάμε πλέον στα καλά. Φεύγουμε ναι. από τα δύσκολα και σιγά σιγά δύο μήνες πλέον, δυόμιση, τρεις και πλέον η μία μέρα ήταν καλύτερη από την άλλη. Προφανώς. Ναι. Η μία μέρα καλύτερη από την άλλη. Βλέπαμε τις αντιδράσεις της Μαρίας κάθε μέρα να γίνεται ακόμα καλύτερη, κάθε μέρα να επανέρχεται. Οι συνήθειες της. Και να έρχονται μια μετά την άλλη, οι κινήσεις της, οι συμπεριφορές της. Όταν ξύπνησε, ρώτησε που ήταν, της εξηγήσατε, ήταν σε θέση να την τάξει. Είναι μικρό, η μικρή Μαρία. Ναι. Το πρώτο πράγμα που έκαμε ήταν να μας φωνάξει η παπά, μάμα, την αδερφή της στη Σταύρια, τους συγγενείς. Αντιλήφθηκε ότι βρίσκεται κάπου αλλού. Εξηγήσαμε τη ότι είμαστε εδώ, οι γιατροί προσπαθούν να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλά. Ευτυχώς δεν θυμάται πολλά πράγματα από την διαδικασία. Είναι καλό αυτό. Και τούτο ναι. Θεωρώ είναι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Και ξεκινήσαν φυσιοθεραπείες, τα πάντα, δηλαδή τα έγιναν βήμα-βήμα όλα. Τα πάντα. Φυσιοθεραπείες, εργοθεραπείες, συνέχισε η παρακολούθηση από τους γιατρούς. Μέχρι να φτάσουμε. Στο σημείο που είμαστε σήμερα. Και δεκάδες, εκατοντάδες τα μηνύματα που λαμβάνατε όλη εκείνη την περίοδο. Είναι απίστευτη η κινητοποίηση του κόσμου. Απίστευτη. Αν το άκουω από κάποιον άλλο, θα έλεγα ίσως ότι υπερβάλλει. Και δεν μιλώ μόνο για τους συγγενείς, για τους φίλους, οι οποίοι μας γνώριζαν τη Μαρία. Εκατοντάδες κόσμος που ούτε μπορεί να μην του μιλήσαν ποτέ. Δεν ξέρουν τη Μαρία. Εν τούτη τα μηνύματα του, η στήριξη του στην καθημερινή ήταν, θεωρώ, και το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη δύναμη που μπορούσαμε να πάρουμε εμείς για να μπορούσαμε να σταθούμε στα πόδια μας στους δύσκολους μήνες. Οι προσευχές τους. Θεωρώ ότι οι προσευχές όλου αυτού του κόσμου σε τούτον όλο το διάστημα ήταν τούτες που βοήθησαν να γίνει το θαύμα. Γιατί μιλούμε για θαύμα. Θαύματα. Για θαύματα. Την αποκαλούσαν θαύμα και οι γιατροί της. Ήδη οι γιατροί, ενώ νιώθαμε ότι βρισκόμαστε στο ασφαλέστερο μέρος που θα μπορούσαμε να βρισκόμαστε στον κόσμο. Πραγματικά, ο τρόπος διαχείρισης τους και ο τρόπος που παρακολουθούσαν τη Μαρία ήταν απίστευτος. Εν τούτης, κάθε βήμα που έκαναν, ελέα μας κιόλας, προσευχηθείτε. Προσευχηθείτε, είναι η ώρα του Θεού. Σαν να λέμε, είναι η ώρα του Θεού. Αλλά πραγματικά. Και ήταν εκεί ο Θεός, δεν ξέχασε ούτε τη Μαρία, ούτε εσάς, ούτε κανένα. Σε καμία περίπτωση. Αυτούς τους τέσσερις μήνες νιώθουμε ότι η Αγία, η Παναγία, ο Χριστός κρατούσαν από το χέρι τη Μαρία. Μπράβο. Και σιγά σιγά είχε την ευκαιρία η Μαρία να κάνει και βόλτες εκεί ναι. στο Ισραήλ. Παραξενευτήκαμε την πρώτη φορά που μας είπαν. Είπαν μας ότι μπορείτε να φύγετε έξω, πιάσετε τη Μαρία και πιένετε μια βόρτα στο νοσοκομείο. Αν θέλετε, μπορείτε να πάτε έξω, έχει πάρκα στο Ισραήλ. Στην αρχή έτσι διστάσαμε. Αναρωτιόμασταν αν είναι. Τώρα που πάμε, τι κάνουμε, ναι. Εν αλήθεια, ας πούμε, είμαστε μέσα στο νοσοκομείο και λέμε μας, αλλά όντως. Δόθηκε η ευκαιρία στη Μαρία να βγει έξω και τούτον βοήθησε την ακόμα παραπάνω. Σίγουρα οι επισκέψεις των δικών μας ανθρώπων, της αδερφής της. Ήταν κάτι ήρθε το οποίο... εκεί και η αδερφή της.
Ήταν κάτι που της έδιαν επιπλέον δύναμη, επιπλέον κουράγιο και σε εμάς αλλά και στην ίδια αντιμετωπή. Και φαντάζομαι και άλλοι συγγενείς πήγαινε, έρχονταν όσοι μπορούσαν. Όσοι μπορούσαν. Yeah. Καθημερινά είχαμε επικοινωνία με την Κύπρο, ενώ με συγγενείς, με φίλους. Επί τη ευκαιρία οφείλω να ευχαριστήσω έτσι και δημόσια και εσάς τα μέσα για, για το διακριτικό σας ενδιαφέρον. Γνωρίζαμε ότι θέλετε να μαθαίνετε νέα για την Μαρία χωρίς να ενοχλάτε ουσιαστικά την κυρία Γιαννάκη. Σχεδόν καθημερινά είχαμε επαφή, σχεδόν καθημερινά είχαμε επαφή με τους γιατρούς. Πάρα πολλά σημαντικό. Έπαιρνες. Είναι πολύ σημαντικό. Πάρα να μην νιώθεις μόνος σε τέτοιες δοκιμασίες. Σε καμία περίπτωση δεν νιώσαμε μόνοι. Σε καμία περίπτωση. Και ήταν, ξαναλέω, ένα αυτό που μας έδιαν εμάς την δύναμη να μπορούμε να σταθούμε δίπλα από τη Μαρία. Τώρα, τέσσερις μήνες και εσείς και η σύζυγος εκεί, τα έξοδα τρέχουν, φαντάζομαι, οι δουλειές, όλα αυτά. Εντάξει, αλλά μπροστά σας όλα αυτά βάζεις τα, όλα αυτά σε δεύτερη μοίρα, αλλά είναι κάποιες υποχρεώσεις που τρέχουν. Μπαίνουν σε δεύτερη μοίρα. Ναι. Δίνεις μου μια πάρα πολύ καλή μπάσα όμως, γιατί αναφέρθηκες στις δουλειές. Δεν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το κομμάτι της δουλειάς. Εγώ είμαι στον ιδιωτικό τομέα, η σύζυγός μου στον δημόσιο τομέα, αλλά οι συναδέλφοι μας, οι προϊστάμενοι μας, οι υπεύθυνοι τέλος πάντων στα σχολεία που είμαστε, έδειξαν τόση πολύ κατανόηση που θέλουμε να τους ευχαριστήσουμε και εγώ και ο σύζυγός μου δημόσια. Φτάσαμε σε κάποια φάση η Μαρία, η δική μας, να γίνει η Μαρία ούλου του κόσμου. Τα μηνύματα που παίρναμε ερώτησαν μας η Μαρία μας τι κάνει. Έγινε και η Μαρία ούλη της Κύπρου. Και τούτο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και δεν φαντάζεστε χαρά που προκύπτει όταν ακούγαμε τα καλά νέα ότι η υγεία της πάει πάρα πολύ καλά. Πραγματικά είναι αυτό, σε αυτές τις στιγμές που εκτιμάς, όπως είπατε, τα απλά, τα καθημερινά, γιατί δεν ξέρεις τι θα σου φέρει το αύριο. Σίγουρα. Και είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να δώσουμε στον έξω κόσμο. Η χαρά της ζωής κρύβεται στα απλά. Κρύβεται στα καθημερινά. Κρύβεται στο να έχεις δίπλα σου τους ανθρώπους που αγαπάς, να περνάς ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Ενάδικο και εγκρίμα να επιστρέψεις μετά πίσω και να πεις θα μπορούσα να κάνω κάτι άλλο και δεν το έκανα. Γιατί δεν πρόλαβα να το κάνω και αυτό. Γιατί και δεν πρόλαβα να το κάνω. Αντιλαμβάνομαι ότι οι ρυθμοί της ζωής όλων μας είναι τέτοιοι, αλλά είναι πολλά σημαντικό να το σκεφτούμε και να βλέπουμε τις προτεραιότητες που πρέπει να έχει πραγματικά η ζωή μας. Και πλέον η Μαρία επέστρεψε κανονικά. Θα πάει στο σχολείο το επόμενο διάστημα. Θα χρειαστεί να ξαναπάτε στο Ισραήλ, δεν θα χρειαστεί. Από ό,τι καταλάβαμε, όχι, γιατί θα έχουμε παρακολούθηση εδώ στην Κύπρο από τους γιατρούς. Χρειάζεται να συνεχίσει τις φυσιοθεραπείες της, εννοείται. Αλλά ευχόμαστε ότι σταδιακά θα επανέλθει πλήρως η καθημερινότητά της. Είναι κάτι που το έχει ήδη ανάγκη. Ναι, φαντάζομαι. Μακριά από νοσοκομεία και όλα αυτά που υπάρχουν σε ένα νοσοκομείο. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, χωρίς να μου λέτε ονόματα, έρχονται και άλλα παιδιά, φεύγουν, αρκετοί Κύπροι πηγαίνουν, έρχονται σε αυτό το νοσοκομείο. Ναι, ναι. Γνωρίσαμε ήδη άτομα τα οποία ήταν εκεί πριν από μας. Γνωρίσαμε άτομα τα οποία ήρθαν και φύγαν. Γνωρίσαμε άτομα τα οποία θα έρθουν. Ήδη φεύγαμε εμείς χτες και έρχεται άλλων περιστατικών. Τι όμως θέλω να πω είναι ότι καταρχάς για το νοσοκομείο βοήθησε μας πάρα πολλά. Είναι ένα εξαιρετικό νοσοκομείο. Οι γιατροί εκεί είναι εξαιρετικοί, ο τρόπος που δουλεύουν είναι εξαιρετικός. Αγκαλιάσαν μας σαν να ήταν δικό τους το παιδί. Δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν νιώσαμε ότι είμαστε που κάποιαν άλλη χώρα. Και φεύγοντας έδειξαν μας το κιόλας ότι κοντά στη Μαρία, ήταν κοντά στη Μαρία. Υπάρχει ελπίδα και όμως θέλω να πω είναι ότι υπάρχει ελπίδα. Αν ο κόσμος προσεύχεται και προσεύχεται στις δύσκολες του στιγμές, υπάρχει ελπίδα για το ακατόρθωτο. Όπως ακατόρθωτο. Και φαίνεται είναι εδώ η Μαρία, ναι, το παράδειγμα της. Ακριβώς. Όπως ακατόρθωτο ξεκίνησαν να μας το παρουσιάζουν και για την Μαρία. Και έχετε επιστρέψει όλοι στην ίδια πτήση κανονικά. Ήταν το όνειρο μας. Ήταν η επιθυμία μας να επιστρέψουμε, γιατί με τούτον τον τρόπο ήταν σαν να τσεβάζουμε μια τελεία σε τούτον ούλον τον δύσκολο αγώνα. Ήταν ένας εφιάλτης, πέρασε και πλέον. Και όταν πας εκεί και βρεις άλλους δηλαδή, από τη χώρα τη δική σου, το νιώθεις δηλαδή ένα στήριγμα
Και το ίδιο και εσείς δώσατε στήριγμα σε αυτούς που ήρθαν τώρα και φεύγατε εσείς. Ακριβώς. Ναι. Όπως είπαμε, γιατρών Κύπριαν στο Ισραήλ, οι οποίοι μας βοήθησαν πάρα πολλά. Γιατροί που εδώ. Δουλεύεις στο συγκεκριμένο νοσοκομείο. Ναι, ναι. Μας βοήθησαν πάρα πολλά. Γιατροί εδώ, ενώ που είχαμε σε επικοινωνία με φίλους μας που είναι γιατροί. Όταν έχεις άτομα που είχαμε εμείς άτομα να σε στηρίξουν, τότε γίνονται όλα πιο εύκολα. Χωρίς να σημαίνει ότι ο αγώνας ήταν εύκολος ή ήταν. Στρωμένος με ροδοπέτα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος, αλλά το θαύμα έγινε. Θα ήθελα πριν κλείσουμε να μου πείτε δηλαδή, ένα μήνυμα σε κάποιους που τώρα μπορεί να μαραζώνουν για το πιο απλό, για το πιο ξέρω εγώ, μικρό. Είναι πολύ μικρή ζωή, πολύ σύντομη ζωή για να στεναχωριόμαστε με πράγματα που στην τελική δεν έχουν ουσία. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε την υγεία μας. Το πιο σημαντικό είναι να. Και είπα το και πριν, να περνούμε ποιοτικό χρόνο με τους δικούς μας ανθρώπους. Αυτή η περιπέτεια άλλαξε τις προτεραιότητες σας. Σας έκανε να δείτε κάποια πράγματα διαφορετικά. Για να είμαι ειλικρινής, πάντα είχαμε προτεραιότητα την οικογένεια. Κάναμε πάρα πολλά πράγματα σαν οικογένεια. Απλά ενίσχυσε τούτον το αίσθημα. Αυτή τη φιλοσοφία. Αυτή τη φιλοσοφία, το αίσθημα της πίστης. Πάντα πιστεύαμε στα θαύματα, αλλά άλλο να το ζεις το θαύμα. Και άλλο να το ακούς. Και άλλο να το ακούς. Και κάτι τελευταίο. Ο κόσμος μέσα από τούτον έδειξε πόσο κοντά μπορεί να βρίσκεται, πόσο σαν κοινωνία, πόσο καλό μπορούμε να δώσουμε και πόση στήριξη μπορούμε να δώσουμε σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη. Ναι, γιατί ένα μήνυμα να στείλεις τον άλλο, να ρωτήσεις τι κάνει ακριβώς, η Μαρία, πώς είναι, είναι στήριξη. Λέει κάποιος νοιάζεται εκεί έξω, κάποιος περιμένει να μάθει. Είμαστε, από ό,τι φάνηκε και είδαμε το πρώτο χέρι, είμαστε ένας λαός συναισθηματικός. Είμαστε, ναι. Και πολλά σημαντικό τούτο να το βγάλουμε προς τα έξω. Και να το στηρίξουμε. Γιατί είναι κάτι που μας τιμά. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να ντρεπόμαστε ή πρέπει Όχι. να σκεφτούμε αν θα ρωτήσουμε ή αν θα δείξουμε το ενδιαφέρον μας σε τέτοιες στιγμές. Τα φιλιά μας, τη Μαρία, την αγάπη μας. Πραγματικά ευχαριστώ που είστε μαζί μας. Γιατί ξέρω μετά από 4 μήνες πήγατε λίγες ώρες στο σπίτι. Ξανά σας βγάλαμε. Είναι η υποχρέωση μας για να ευχαριστήσουμε. Όχι, υποχρέωση είναι, για να ευχαριστήσουμε όλον τον κόσμο που ήταν δίπλα μας. Και εσάς, ξαναλέω, για το διακριτικό σας. Και τελικά όταν παίρνεις ρίσκα σε αυτή τη ζωή. Κάποιες φορές γίνονται και θαύματα. Γίνονται, αν δεν πάρεις το ρίσκο, δεν θα μάθεις ποτέ αν θα γίνει το θαύμα. Και ευχαριστώ ξανά δημόσια την κυρία Γιαννάκη που επήρε τούτον το ρίσκο και συνεισφέρε τα μέγιστα για να μπορούμε εμείς να συνεχίσουμε την καθημερινότητά μας. Νικόλα Κωνσταντίνου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κάθε καλό, εύχομαι τα καλύτερα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.